Συνθήκε πολέμου επικρατούν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των δημοσίων νοσοκομείων. Η ακτινογραφία σε 61 νοσοκομεία του ΕΣΥ, που έκανε η Πανελήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, είναι γεμάτη σκιέ με ό,τι αυτό σημαίνει για το σύστημα υγεία και τι παρεχόμενε υπηρεσίε υγεία στου ασθενεί. Σύμφωνα με τι καταγγελίε τη ΠΟΕΔΗΝ, η διαλογή περιστατικών στα ΤΕΠ γίνεται από διοικητικού υπαλλήλου και όχι από επαγγελματίε υγεία. Καταγράφονται δραματικέ καθυστερήσει στην παράδοση των ασθενών από του διασώστευτε του ΕΚΑΒ και στις εξετάσεις των επιγόντων περιστατικών που προσέρχονται με συνοδούς. Σε πολλά ΤΕΠ υπάρχουν μόνο αγροτικοί και ειδικευμένοι γιατροί, ενώ σε ρόλο τραυματιοφορέα και νοσηλευτή είναι συχνά η συνοδή των ασθενών. Σε άλλα ΤΕΠ νοσοκομείων δεν μπορεί να γίνει ούτε η αιματολογική εξέταση για τροπονίνη και διάγνωση του εμφράγματο με αποτέλεσμα να οργανώνεται διακομιδή ασθενού σε άλλα νοσοκομεία με ό,τι ρίσκο συνεπάγεται αυτό για τον ασθενή. Ακόμη και άστεγοι εντοπίζονται στα ΤΕΠ προκειμένου να εξασφαλίσουν τον ύπνο του. Τους. Η κίνηση στα ΤΕΠ αυξήθηκε 40% κατά την τελευταία τριετία. Η αναμονή σε πολλέ περιπτώσει κυμαίνεται από 5 μέχρι και 8 ώρε. Έκτακτα περιστατικά περιμένουν ώρε να εξεταστούν. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολη. Ένα μόνιμο γιατρό στα ΤΕΠ υποδέχεται ασθενεί από όλη την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Διακομίζονται έκτακτα περιστατικά από όλα τα νοσοκομεία τη περιφέρεια λόγω απουσία ιατρικών ειδικοτήτων στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.

Γενικό Νοσοκομείο Διδημοτήχου δεν λειτουργεί ΤΕΠ, αλλά σταθμό πρώτων βοηθειών που υποδέχεται και αντιμετωπίζει το σύνολο των επιγόντων περιστατικών αλλά και τη πρωτοβάθμια φροντίδα. Οι υπηρεσίε παρέχουν αποκλειστικά αγροτικοί γιατροί. Μεγάλο κίνητο για τη ζωή του από διακομιδέ σε άλλα εφημερεύοντα νοσοκομεία λόγω ελλείψεων ειδικευμένων γιατρών. Γενικό Νοσοκομείο Κομοτινή υπάρχει ένα γιατρό στα ΤΕΠ, διευθυντή, τραγική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, χωροταξική υποδομή, κτηριακέ εγκαταστάσει και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε άθλια κατάσταση. Συχνέ διακομιδέ ασθενών λόγω έλλειψη ειδικευμένων γιατρών. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθη. Δεν υπάρχει μόνιμο γιατρό στο ΤΕΠ. Μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Πολλέ ώρε αναμονή συχνά γίνονται επεισόδια μεταξύ ασθενών και συνοδών. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα, στο ΤΕΠ, ω αυτόνομο τμήμα λειτουργεί από το 2008 και από το 2010 σε νέε κτηριακέ εγκαταστάσει. Ωστόσο, δεν υπάρχει ούτε ένα μόνιμο γιατρό για το τμήμα. Καταγράφεται αύξηση των προσερχόμενων ασθενών κατά 40%, γεγονό που σημαίνει ατελείωτε ουρέ, μεγάλο χρόνο αναμονή και ταλαιπωρία. Η απουσία ειδικοτήτων στο νοσοκομείο, όπω παιδοχυρουργού, αγκιοχυρουργού, υποβάλλουν του ασθενεί σε περαιτέρω ταλαιπωρία με διακομιδέ σε άλλα νοσοκομεία. Συχνά το ΤΕΠ λειτουργεί δίχως την παρουσία τραυματιοφορέων. Η μεταφορά ασθενών στις ΜΕΘ και στα εργαστήρια γίνεται από ιατρούς και νοσηλευτές. Γενικό νοσοκομείο δράμα. Κανένα μόνιμο γιατρό στο ΤΕΠ και ελάχιστοι νοσηλευτέ. Οι ασθενεί διακομίζονται σε όμορα νοσοκομεία με εκείνο τη ζωή του. Εκτό τη ταλαιπωρία και τον κίνδυνο για τη ζωή του, επιβαρύνονται οι ασθενεί με τα έξοδα μετακίνηση, αφού το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του.